Να δούμε τη μετεωρολόγο μας, τη Μαντίνα Αμπέρου, για να μας δώσει συνολικά πια την εικόνα και για σήμερα και για αύριο. Να δούμε γενικά τι μας περιμένει μέχρι τη Δευτέρα. Καλημέρα, Μαντίνα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Έχουμε και στην Αττική πολύ ισχυρούς ανέμους μέχρι 8 μποφόρ, αλλά και ρηπές που θα ξεπερνάνε τα 8 μποφόρ, όντως. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις βροχές και τις καταιγίδες. Από το βράδυ ξεκίνησαν στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, όπως είδαμε και πιο πριν. Ενώ σε αυτό εδώ το σημείο όλο που είναι μέσα στο Κυκλάκι, το κόκκινο. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ, σε αυτό το σημείο που βλέπουμε, θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρές βροχές στη Στερεά Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα επηρεαστούν η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, και προς το βράδυ θα αρχίσουν να περιορίζονται τα φαινόμενα στο Ανατολικό Αιγαίο εδώ και τα Δωδεκάνησα. Σε ό,τι αφορά τώρα, μιλάμε στις βροχές, έτσι, στις βροχές, στις βροχοπτώσεις. Βροχές και καταιγίδες, ακριβώς, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής θα επηρεάζονται τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Και την Κυριακή τώρα θα έχουμε λίγες βροχές στη Δυτική κυρίως Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, Ματίνα. Πολύ σημαντικό τώρα θα αναφέρουμε τους ανέμους. Ναι. Θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις σήμερα. Θα φτάνουν μέχρι τα 9 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι. Βλέπουμε δηλαδή... Εδώ που είναι πιο σκούρο το χρώμα, λες. Εκεί που είναι πάνω, πιο κίτρινο, ναι, κίτρινο και κόκκινο, εκεί στις περιοχές της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, υπάρχει και το πιο σοβαρό πρόβλημα. Οπότε εκεί έχουμε και το απαγορευτικό απόπλου, γιατί πάνω από 8 μποφόρ σταματάνε τα πλοία, έτσι. Σωστά. Και τώρα μιλάμε για νοτιάδες, έτσι. Νοτιάδες, σωστά, ευνοείται και η μεταφορά σκόνης. Στα δυτική άνεμη 5 με 7 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν και θα στραφούν και σε δυτικούς ανέμους. Γενικώς είναι ένα αλλοπρόσαλο πράγμα, με νοτιάδες, πολύ ισχυρούς μεν, σκόνη, υψηλή θερμοκρασία, δηλαδή εδώ εμείς έχουμε 27 βαθμούς, ας πούμε. Ναι, και μας έλεγαν στην Κρήτη μέχρι 28 έχει φτάσει στον Άγιο Νικόλα, Απίστευτο. Η Κρήτη και οι Κυκλάδες δεν θα επηρεαστούν από την πιοκοκαιρία. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για οποιαδήποτε μεταβολή, βεβαίως, θα μας ξαναενημερώσεις, έτσι. Καλή συνέχεια.